Τον Ιούνιο του 2013 αναμένεται να φτάσει καθαρό νερό στα σπίτια 85.000 ηλίων από το διηλιστήριο στο φράγμα του Ποινιού. Αν όλα πάνε καλά, με βάση το σχεδιασμό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης, που συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας Μεσόγειος Άγης, που έχουν αναλάβει το έργο του εργοστασίου. Το εργοστάσιο αναμενόταν να παραδοθεί μέχρι τον Οκτώβριο, όμως δόθηκε παράταση μέχρι το Δεκέμβριο, με τον κύριο Λιμπέρη να εκφράζει φόβους ότι και αυτή η παράταση δεν θα είναι αρκετή, αφού όπως το εξήγησαν οι υπεύθυνοι του έργου, τα φίλτρα θα πρέπει να τοποθετηθούν ταυτόχρονα με την παροχή νερού. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Λιμπέρη, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να υπάρξει λύση με την επισκευή του θυροφράγματος. Έχουμε το γνωστό θέμα που υπάρχει με την περιφέρεια. Πότε και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επισκευαστεί το εσωτερικό θυρόφραγμα για να τρυπήσουν και να πάρουν την παροχή του νερού. Ας ελπίσουμε ότι Σεπτέμβρη είχαμε πει ότι Οκτώβρη θα γίνει αυτό. Εγώ θα είμαι σε επαφή, θα έχετε κι εσείς νεότερα πληροφόρηση τι θα μου πούν οι περιφερειάρχες και ο αντιπεριφερειάρχες. Είχα επαφή και πριν μαζί του με τον κύριο Καφύρα για να μπορέσουμε να πάρουμε το έργο. Από τη στιγμή που πάρουμε το εργοστάσιο έχουμε βέβαια το θέμα του αγωγού. Σε ό,τι αφορά το θέμα του αγωγού που θα συνδέσει τις εγκαταστάσεις του διηλιστηρίου με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυψης, σύμφωνα με δεσμεύσεις των αναδόχων προς τον κύριο Λιμπέρη, υπάρχει η διαβεβαίωση ότι τον Απρίλιο του 2013 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, παρόλο που όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ήλιδας ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Αυτοί μου λένε ότι θα παραδοθεί, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει έργο ακόμα. Αυτοί μου λένε ότι τον Απρίλιο θα παραδοθεί. Ας χρειαστεί, λέει, και ένας με 2 μήνες παράταση για αυτούς. Αν είναι έτσι και τον Ιούνιο είναι όλα εντάξει, τότε, αν είναι αλήθεια όλα αυτά δηλαδή, τότε και εμείς μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα συνδεθούμε με το διηλιστήριο επιτέλους. Έτσι λοιπόν, ένα έργο που ξεκίνησε σαν ιδέα το 1998, η μελέτη του έγινε το 2002, το 2006 εντάχθηκε στο πρόγραμμα Θησέας και μετά την πάυση του ήταν από τα πρώτα έργα στην Ηλία που το 2010 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, φτάνει προς το τέλος του με το πρόβλημα του πόσιμου νερού να λύνεται για τη μισή σχεδόν Ηλία. Είναι ένα τεράστιο έργο και από πλευράς χρημάτων, αλλά κυρίως από πλευράς οφέλους. Από εδώ νερό θα πάρει ο μισός νομός Ηλίας. Σε πρώτη φάση θα πάρουν όλοι οι Δήμοι και τα διαμερίσματα που έχουν δίκτυα από το δίκτυο του Κακοταρίου και σε δεύτερη φάση και εκείνοι που θα επεκτείνουν τα δίκτυα. Σύμφωνα τώρα με το Διευθυντή του Εργοταξίου του Διηλιστηρίου Κωνσταντίνο Δημακόπουλο, ο αγωγός που συνδέει το φράγμα με τις εγκαταστάσεις του δικτύου είναι έτοιμος αλλά δεν έχει γίνει σύνδεση και με το νερό που έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πάρουν από το φράγμα βρίσκονται στη φάση των δοκιμών, ενώ σημείωσε ότι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι έτοιμοι να παραδώσουν το δικό τους κομμάτι του έργου. Εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι, ήδη έχουμε ξεκινήσει δοκιμές με το νερό που έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε. Δοκιμές για τις μονώσεις των δεξαμενών έχουν τελειώσει. Τμηματικά κάνουμε και δοκιμές σε όσα μηχανήματα μπορούμε και με αυτό το νερό. Δεν είμαστε έτοιμοι να το παραδώσουμε αυτή τη στιγμή, όμως είμαστε στη φάση ταυτοχρόνως να κάνουμε και δοκιμές. Έτσι, μετά που πιστεύουμε την άνοιξη να είμαστε στο δικό μας το κομμάτι, στην εργολαβία τη δική μας, να είμαστε έτοιμοι.